Φίλοι του ψαρέματος, γεια σας. Μετά από προσωπικά μηνύματα στο Facebook και από προσωπικά μηνύματα στο mail μου, που μου έχουν πει για το εργαλειάκι εδώ πέρα, αυτό εδώ, που δένουμε αγκίστρια και κάνουμε κόμπους, μου είπαν φίλοι πολλοί ότι εντάξει, καλό είναι, ωραίο εργαλειάκι, εσύ το δουλεύεις, μου λένε, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται με την πετονιά. Πώς γίνεται να δέσουμε αγκίστρια με την πετονιά. Αν γίνεται, λένε, να το κάνεις με κάποιο άλλο τρόπο, για να το καταλάβουμε κι εμείς. Αποφάσισα να το κάνω με κομμάτια σπάγκου, για να το δείτε σε μεγαλύτερη κλίμακα. Ξεκινάμε πρώτα να δούμε πώς δένουμε μάνα με μάνα. Έχω πάρει δύο διαφορετικά κομμάτια σπάγκου για να σας δείξω. Είναι πολύ απλό, παιδιά. Παίρνουμε το ένα, τη μία κρούλα, τη βάζουμε εδώ, τη μία κρούλα, την περνάμε από την εγκοπή και κάνουμε μία, δύο και το τρία όπου τελειώνει. Εκεί που τελειώνει το τρία περνάμε. Εδώ που τελειώνει το τρία, το περνάμε στο αυλάκι από το 3 που τελειώνει μέσα. Βλέπετε? Περνάμε και αυτό όσο οποιοδήποτε αυλακάκι θέλουμε. Μπορεί να το περάσουμε και εδώ και εκεί, οπουδήποτε. Το περνάμε. Τραβάμε. Και είναι έτοιμος ένας ο κόμπος, δεν σφίγγουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα από την άλλη μεριά. Πάλι το ίδιο, παίρνουμε το εργαλειάκι μας, περνάμε στην εγκοπή, βλέπετε, κλακ, με τη μόνη διαφορά ότι αυτή τη φορά από πάνω θα έρχεται και η άλλη άκρη της μάνας, χωρίς να περάσει στην εγκοπή, απλά θα περνάει από πάνω. Μία, δύο, στο δύο είναι κοντό, τραβάμε λίγο περισσότερο, το περνάμε, θα το βλέπετε, να το, που ένας ο κόμπος εδώ, απλά να τον δει τον βάζω εδώ, δεν είναι ότι παίζει κάποιο ρόλο, που ένας ο κόμπος, η άλλη ακρούλα, η μία η άκρη στην εγκοπή, η άλλη ελεύθερη, μία, δύο, τρεις, και μέσα. Στο τρία όπου τελειώνει, εδώ τελειώνει, στο τρία, μέσα. Πιάνουμε, το κατεβάζουμε. Φύγουμε, τραβάμε και είναι έτοιμο. Ωραία, κόβουμε και τις ακρούλες. Για να μην έχουμε θέμα, ας πιάνει την πετονιά μας κατά την ρήψη της. Και είναι έτοιμο. Δεν κόβεται με τίποτα. Δεν κόβεται και δεν ξεφύρει. Πολύ απλό, πολύ εύκολο. Τώρα θα δείξω πώς δένουμε αγκίστρι. Βασικά, παιδιά, όλο το θέμα με αυτό το δέσιμο είναι το εξής. Είναι αυτό εδώ. Οπα, λάθος. Μπαίνουμε εδώ στην εγκοπή. Το βάλουμε μέσα στην εγκοπή. Είναι το 1, 2, και το 3 όπου τελειώνει. Αυτό είναι όλο για να δεθεί μάνα με μάνα. Τώρα πάμε να δέσουμε αγκιστράκι. Για να δέσουμε αγκιστράκι βάλουμε πιο πολύ πετονιά και κάνουμε 1, 2, 3 και στο 4 όπου περάσει, όπου τελειώσει. Εδώ για παράδειγμα. Τελειώνει εδώ
Παίρνουμε το αγκιστράκι μας, το βάζουμε εδώ, τελειώνει ή οπουδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει θέμα αυτό. Δεν έχει θέμα να κάνει. Περνάμε μέσα. Αφήνουμε το εργαλειάκι μας. Τραβάμε. Τραβάμε. Τραβάμε και από πάνω. Να σφίξει. Είναι έτοιμο. Δεν ξεφύγει, δεν βγαίνει με τίποτα. Κόβουμε και την ακρούλα. Και είναι έτοιμο. Πάμε να δείξουμε πώς δένουμε και σαλαγιά, αφού το κάναμε. Ή αγκιστράκι με κρίκο, ή στριφτάρι, οτιδήποτε μπορεί να δέσετε κατά αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο, παιδιά, μπορεί να δέσετε σαλαγιά, στριφτάρι και οτιδήποτε άλλο. Παίρνουμε τη σαλαγιά, τη βάζουμε εδώ. Ας είναι στο πλάι, ας είναι οπουδήποτε, μπορεί να είναι και πίσω, δεν λέει τίποτα αυτό. Τη βάζουμε εδώ. Τώρα που είναι εδώ η σαλαγιά, παίρνουμε τη μία άκρη και την κατεβάζουμε κάτω. Τη μία άκρη, τη βλέπετε, επειδή είναι μικρούλα η άκρη που άφησα, θα την τραβήξω λίγο πιο μέσα. Εκεί. Παίρνουμε τη σαλαγιά, τη βάζουμε εδώ. Την μία ακρούλα την κατεβάζουμε κάτω, η άλλη πάει πέρα, ευθεία. Κάνουμε μία, δύο, τρεις, και στο τρίο όπου τελειώνει, και όπου τελειώνει το τρία, περνάμε μέσα. Βλέπετε, τραβάμε, κατεβάζουμε όσο γίνεται πιο κάτω και σφίγγουμε. Κόβουμε την ακρούλα. Και είμαστε έτοιμοι, παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δέσετε μάνα με μάνα, στριφτάρι, αγκίστρι με κρίκο, αγκίστρι με κοτσανάκι. Μπορεί να δέσετε τα πάντα. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να δένετε κόμπου στο ψάρεμα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο να το δείξω πιο μεγάλη κλίμακα, με πιο μεγάλη ανάλυση. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Σε φίλους που δεν μπορούσαν να δέσουν τα κορδόνια τους, το έχω δώσει και πετάνε με αυτό το εργαλειάκι τώρα. Το φτιάχνουν παπάδες, ό,τι θέλετε φτιάχνουν. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο να σας το δείξω να το καταλάβετε πιο χοντρά. Όλο το θέμα για αυτή τη δουλειά είναι αυτό το πράγμα που σας έδειξε. Το να κάνετε αυτό εδώ το πράγμα. Όλη η δουλειά είναι αυτό. Βάζετε εδώ το αγκιστράκι στην εγκοπή, το κατεβάζετε και κάνετε αυτό εδώ. Μία, δύο, προς τη μεριά προκρατάτε και το τρία όπου τελειώνει περνάτε μέσα την ακρούλα εδώ, όπως είναι την περνάτε μέσα. Αυτό είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Και γίνεται η κόμπη. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο να σας το δείξω πιο μεγάλη κλίμακα, δεν γίνεται. Ευχαριστώ τους φίλους του ψαρέματος. Εύχομαι σε όλους καλές ψαριές και είπαμε, το καλύτερο είναι να μάθετε να δένετε κόμπους με τα χέρια. Τώρα με αυτό το εργαλειάκι καλό είναι, αλλά αν το χάσετε τι γίνεται στην ώρα του ψαρέματος. Λοιπόν, γεια σας.